Μετά από το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τις αγοραπολισίες, υπήρχαν και κάποια οικόπεδα τα οποία εκκρεμούσαν όσον αφορά την σύνταξη συμβολέων, ενώ είχαν πληρωθεί τα τιμήματα στη Μονή. Αυτά με εντολή του Πατριάρχη μέχρι να διελευκανθεί η υπόθεση από τη δικαιοσύνη είχαν παγώσει. Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι πληροφορούμαστε, τα 11 στον αριθμό συμβόλαια είναι έτοιμα να συνταχθούν μετά από εντολή και του Πατριαρχείου. Για πέστε μας περισσότερο γι' αυτό. Ναι. Αυτό πρώτα ο Θεός, μόλις τελειώσουμε το θέμα με τη ζωοδόχο πηγή, θα ασχοληθούμε με το θέμα των οικοπαίδων, το οποίο βέβαια έχει οριστεί μια επιτροπή να εξετάσει εκ του σύνεγγυς τις αποδείξεις, τις αποφάσεις και όλα και να ενημερώσουμε το Πατριαρχείο πάλι ότι αυτά είναι, έχουμε το OK ήδη και θα προβούμε στη σύνταξη. Ας πούμε, γιατί υπάρχουν οικόπεδα στα οποία έχουν χτίσει μέσα οι άνθρωποι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ναι, μεν από νομικής απόψεως δεν δικαιολογούνται, αλλά από ηθικής απόψεως όμως πρέπει η Μονή, ας πούμε, τους ανθρώπους αυτούς να τους τακτοποιήσει. Και φυσικά η εντολή του Πατριαρχείου είναι μόνο για τα 11 αυτά συμβόλαια. Αυτά είναι τα 11 ακριβώς, τα οποία έχουν χτίσει μέσα και τα οποία έχουν εξοφλήσει κιόλας. Σας έχει δοθεί κάποια δυνατότητα πώληση στο μέλλον? Όχι, όχι, καμία. Άρα έχουν παγώσει οι διαδικασίες. Αυτά έχουν παγώσει βέβαια οι διαδικασίες και εντός της ΠΑΤΜ ιδίως έχουν παγώσει αυτά. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που ας πούμε απομονίζει, λίγη και αυτό. Άρα, λίγη λοιπόν, υπομονή, να γιατί να είμαστε κι εμείς, να μην έχουμε κι εμείς να τα εξεταστούν οι αποδείξεις από μια επιτροπή της Μονής, οι αποδείξεις, να εξεταστεί η απόφαση ότι υπάρχει απόφαση λιμένης αδερφότητος, και προχωρούμε. Άρα είστε καθησυχαστικός προς αυτούς τους 11. Έλειξε το θέμα, βέβαια αυτό το θέμα έχει λήξει. Απλώς θα γίνει τώρα η αναγνώριση, πώς θα το πούμε έτσι, η εξακρίβωση. Η εξακρίβωση των στοιχείων. Έτσι ακριβώς. Η εξακρίβωση των στοιχείων, άλλη μία φορά πάλι, για να είμαστε σωστοί, γιατί δεν θέλουμε προχειρότητες και το Πατριαρχείο, αφού έχουμε και την εντολή του Πατριαρχείου μας, πρέπει να είμαστε όσο μπορούμε πιο ακριβείς και όλα να είναι σωστά, να γίνουν όλα κατά τάξη και να μην έχει κανένας παράπονο, να εξεταστούν όλα, να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Μάλιστα. Γέροντα, γνωρίζουμε όλοι, γιατί και σε κάποια άλλη συνέντευξή μας το έχετε κι εσείς επιβεβαιώσει, η Μονή έχει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Πολλοί λένε ότι η προηγούμενη ηγουμενία, ή μάλλον, ναι, η προηγούμενη ηγουμενία, άφησε στο Ταμείο της Μονής ένα αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο αυτή τη στιγμή βεβαίως με τα προβλήματα που υπάρχουν της Μονής δεν είναι μάλλον ολοκληρώστε. Βέβαια, ακούτε να σας πω. Ξέρω, το μεγάλο ποσό, βέβαια, γιατί αυτό το λένε πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Το μεγάλο γιατί, ποσό. Αυτή η ερώτησή μου αμέσως, είναι ναι, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αμέσως τώρα όλα αυτά έχουν την εξήγησή τους και έχουν τις αποδείξεις του όλα αυτά τα πράγματα. Εν πρώτης, φυσικά και άφησε κάποιο ποσό ο προηγούμενος ηγούμενος στο Ταμείο, το οποίο και εμείς το αυξήσαμε. Όμως, δημιουργηθήκανε τότε, είχαμε τρία θέματα. Το ένα ήταν το δίπλα ακριβώς στην Παναγία του Χάρου, επολύτω ένα οικόπεδο, ακριβώς το οποίο εφάπτωταν στην Παναγία του Χάρου. Και αμέσως αγοράσαμε, γιατί μπορούσε να πάει κάποιος Ιταλός, οποιοδήποτε Ευρωπαίος κτλ. Και να κάνουμε και ένα νευτήριο οίκος σαν σπίτι κτλ. Και καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν θέλαμε δίπλα στην Παναγία του Χάρου, που είναι το προσκύνημα των λειψών και αναδεικνύει τους λειψούς ως και ως προσκυνηματικό τόπο. Λοιπόν, και κρίναμε όλοι τότε ότι πρέπει να τα αγοράσουμε ή να αγοράζουμε αυτό το χτήμα. Πρώτον, που πήγε αυτό το ποσό τώρα σας λέω. Δεύτερον, μετά επολύτω ένα μεγάλο οικόπεδο, περίπου 7 στρεμάτων, μεταξύ του Γραβά και των Κήπων. Εμείς όπως ξέρετε η φιλοσοφία μας είναι ότι από του Γραβά μέχρι να πάμε και στο Κουβάρι, ότι αυτή τη ζώνη θέλουμε να τη διατηρήσουμε ως ζώνη μοναχική και ως ζώνη κάλους, ομορφιάς, περιβάλλοντος κτλ. Λοιπόν, και βλέπετε ας πούμε με τι αγώνα προσπαθούμε ότι ούτε νοικιάζουμε, ούτε κάνουμε, ούτε δείχνουμε. Και προσπαθούμε πραγματικά ό,τι μπορούμε ακόμα και τα κατσίκια ήταν ο αγώνας μου και είναι να βγουν από εκεί πέρα. Γιατί, για να μην τρώνε ούτε τους θάμνους, ούτε τα οποία δυστυχώς έχουν κάνει μεγάλη ζημιά. Αλλά εντάξει, αφού είναι ορισμένοι φτωχοί οι οποίοι ζουν από τα κατσίκια, κάνεις
κάνεις και μια οικονομία. Αλλά όμως η στρατηγική μας και η θέση μας είναι ότι από τον Γραβά, από την Καλαμωτή, μέχρι να πάμε και στο Κουβάρι να γυρίσουμε, ότι αυτό θα είναι μια ζώνη ιδιαίτερου κάλους. Δεν ανάγκη να μας θεσμοθετεί η πολιτεία και εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε τους χώρους μας, να διατηρηθεί ως μοναχική ζώνη και ως ιδιαίτερου κάλους. Και ό,τι εγώ, και έτσι να μείνει, έτσι να την αφήσουμε, θα έχει την αξία της και την ομορφιά της. Λοιπόν, επειδή φοβηθήκαμε ότι εκεί θα πήγαινε κάποιος και μπορούσε να χτίσει ένα μπακαλό σε ένα ξενοδοχείο, είναι 7 στρέμματα, μπορούσε κάλλιστα τότε να χτίσει και δεν ήταν ζώνη που απαγορευόταν, που απαγορεύεται, έπρεπε εμείς να αγοράζουμε και αυτό το χτήμα από κάποιον. Μάλιστα από ένα ζευγάρι ο οποίος κατοικούσε στα Κύθυρα. Ο ιδιώτης. Ακριβώς. Λοιπόν, μετά είχαμε τη συλλογή των εικόνων της Βαρδίκαινας, η οποία έχει καταγραφεί στην αρχαιολογία και νομίμως θα υπολείται και θα έβγαινε εκτός Πάτμου. Ελάτε στη θέση μας τώρα. Τι να κάναμε. Εμείς τότε τα χρήματα τα είχαμε. Ήταν προτιμότερο να τα επενδύσουμε ή να παίρναμε αυτή τη συλλογή. Οι δαπάνες συνοδεύονται και από την ανακατασκευή του ναού του Αγίου Φωκά. Άλλο αυτό το θέμα. Εκεί έβγαινε από το ταμείο το. Δεν βγήκε από το ποσό, ας πούμε, αυτό. Το οποίο υπήρχε. Θα σας πω, έχει πάρα πολλά έργα. Αλλά αυτά, ας πούμε, είναι χρήματα τα οποία τα δώσαμε κάς από το κεφάλαιο το οποίο είχαμε, ας πούμε. Δεν μου λέτε, θα ήταν ωραίο πράγμα να φύγουν 35 εικόνες και 3 βαγγελεστάρια του 16ου αιώνος και ιδίως να φύγει και μία εικόνα του πουλάκι εκτός Πάτμου, η οποία μόνο αυτή, ας πούμε, κόστιζε όλη η συλλογή. Αυτά όμως γιατί δεν τα είχατε κοινοποιήσει στον κόσμο να γνωρίζει? Πώς δεν τα είχαμε, κύριε Νίκο, αυτά πώς τα κάναμε ιεροκρεφείο? Αυτά γίνανε με αποφάσεις της γεροντικής συνάξεως, γίνανε συμβόλαια, γίνανε τα πάντα. Κοινοποιηθήκανε μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ώστε να είναι ενημερωμένος ο κόσμος, αντί να επικρίνει τώρα. Μα να σας πω κάτι, εγώ τα είπα αυτά, πολλές φορές τα έχω πει. Αλλά όταν ο άλλος, να σας πω κάτι κύριε Νίκο, όταν ο άλλος έχει συστηματική μία επίθεση, ξέρετε, εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να απαντάμε σε κάθε ανοησία που λέει ο καθένας. Υπάρχουν και οι αποδείξεις και τα συμβόλαια και όλα υπάρχουν και οι αποφάσεις της γεροντικής συνάξεως. Λοιπόν, όταν θέλουμε να χτυπήσουμε κάποιον, βρίσκουμε οτιδήποτε και πλάθουμε. Και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι γεροντά που θέλουν να σας χτυπήσουν? Μα δεν βλέπετε πως, ας πούμε, ορισμένοι έχουν συστηματική επίθεση? Είναι κληρικοί και λαϊκοί ή ξέρω εγώ? Εγώ πιστεύω ότι είναι λαϊκοί πιο πολλοί, οι οποίοι υποκινούνται από ορισμένους ελαχίστους κληρικούς. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ και... κοιτάξτε, δεν παίρνω σε αυτή τη διαδικασία, δεν θέλω ούτε να κατακρίνω, ούτε θέλω να κάνω την Interpol, ούτε την FBI. Εμάς δεν είναι αυτή η θέση μας. Εμάς η θέση μας, ο ρόλος μας, ο σκοπός μας είναι πνευματικός. Τους σταυρωτές μας τους αφήνουμε ελεύθερους. Ποτέ κανένας μάρτυρας, κανένας Άγιος δεν μας δίδαξε ότι πρέπει τους σταυρωτές μας ή τους συκοφάντες μας να τους περιορίζουμε ή να τους χτυπάμε ή να τους κάνουμε. Ωραία. Αυτό αφορά γέροντα, όπως είπατε, το ποσό που σας άφησε, το κεφάλι. Μάλιστα. Που σας άφησε στο ακριβώς. Από τώρα πάμε ακριβώς. Στο σήμερα. Λοιπόν, στο σήμερα. Πάμε στο σήμερα. Εμείς εδώ και 30 περίπου χρόνια, πρώτος πρωτοπόρος ο μακαριστός, ο ηγούμενος ο Θεοδόρητος, συνεργαζόμενος τότε και με τον νυν οικονομικό μας σύμβουλο, τον κύριο Ταξιάρχη Κορέ, έκανα την πρώτη ριζοσπαστική οικονομική ενέργεια. Πήραν το πρώτο μεγάλο ακίνητο. Γιατί? Το μοναστήρι είχε πάρα πολλά διαμερίσματα, στα οποία ερχόταν ο ένας και έλεγε «Σπουδάζω το παιδί μου, αρρώστησε το παιδί μου, έκανα, έδειξα», καθυστερούσαν τα νίκια, δεν δίνανε και το μοναστήρι βρισκόταν σε μια δεινή κατάσταση. Λοιπόν, οπότε με την προτροπή του Οικονομικού Συμβούλου τότε εισέπαινών της η αδελφό της και ο ηγούμενος ο μακαριστός ο Θεοδόρητος, είπαν ότι θα πουλήσουμε ορισμένα ακίνητα και θα πάρουμε ένα μεγάλο ακίνητο το οποίο θα πάει σε μια μεγάλη εταιρεία η οποία δεν έχει να σου λέει, ας πούμε, ότι εγώ δεν μπορώ, αρρώστησα και έκανα και έδειξα. Γιατί το μοναστήρι και σαν θεσμός και σαν οργανωτικός θεσμός έπρεπε να επιβιώσει και έπρεπε και να στηρίξει τη λειτουργία του και να παράλληλα και να κάνει και τη φιλανθρωπία του και το έργο το οποίο καλείται να κάνει στην Πάτμο.
Πραγματικά, κοιτάξτε, επί 30 ολόκληρα χρόνια η συνεργασία αυτή άρχισε με τον κύριο Μπάμπη Βοβό. Το εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς. Βεβαίως, προσέξτε να δείτε. Δεν υπήρξε ουδένα πρόβλημα. Το εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς. Όχι, το εμπορικό κέντρο. Το άλλο είναι στο Μαρούσι, έτσι. Όχι, άλλα κίνητα. Το Μαρούσι εκεί που είναι και ο Αντένα ακόμα. Α, ναι, εκεί που είναι ο Αντένα, βέβαια, ναι. Πιο πάνω, εκεί που ήταν η Ήβη πρώτα. Ναι, λοιπόν, ναι, ακριβώς, θα σας πω. Λοιπόν, ο κύριος Βοβός πραγματικά είχε αναλάβει την ενοικίαση, ήταν τα πάντα, ας πούμε, και μέχρι σήμερα, ας πούμε, εκείνος βοηθούσε, ας πούμε, τον οικονομικό μας σύμβουλο, τον οποίο έχουμε αναθέσει την ευθύνη της, των ακινήτων της εισπράξης και της ενοικιάσεως, βοηθούσε πάντα, ας πούμε, και μας έβρισκε ενοικιαστάς και βοηθούσε πάντα. Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα επί 30 χρόνια. Από την εποχή, ας πούμε, που πρωτοπήραμε αυτή την κατάσταση, μέχρι σήμερα, ας πούμε, δεν υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Τώρα τι έγινε. Έχουμε το εξής. Από τη μια, ο κύριος Βοβός έχει, όπως ξέρετε, είναι σε μια δεινή κατάσταση οικονομική εδώ και 2 χρόνια. Από την άλλη, εμείς είχαμε 2 μεγάλα κίνητα ενοικιασμένα στην Ασπίδα Πρόνοια, η οποία εκήρυξε πτώχευση, μάλλον. Μέχρι να τα αποκιστρώσουμε τα αυτά, είδαμε και πάθαμε. Τα οποία βέβαια παραμένουν ξενίκιαστα, ενώ έχουν επιστρατευτεί πάνω από 7 γραφεία κτηματομεσητικά από τον σύμβουλό μας προς ενοικίαση. Πληρωθήκανε τα χρεωστούμενα της ΑΣΠΗΣ? Ούτε πληρωθήκαν. Ούτε πληρωθήκαν. Ποιο είναι το... Αυτό πάμε τώρα στα 3 χρόνια. Η οικονομική ζημιά από αυτά τα 2 συγκεκριμένα θέματα που είπατε. Του Βοβού και της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια. Αυτά, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι επακολουθούν τα οποία ξενικιάστηκαν άλλα 3 κίνητα. Είναι 5 μεγάλα κίνητα. Η ζημιά τουλάχιστον μηνύως είναι περίπου στις 15.000. Να μην σας πω και 20. Μηνιαίως. Δηλαδή με αυτά τα χρήματα η λειτουργικότητα της Ιεράς Μονής θα είναι εξασφαλισμένη. Ακριβώς εξασφαλισμένη. Τα χρήματα που χρωστάει τηλεοπτικός σταθμός έχουν πληρωθεί? Όχι. Μας πληρώνει, ας πούμε, τώρα... Πληρώνει βέβαια τα ενίκια, τα οποία, ας πούμε, ενώ ήταν ένα ποσό, ας πούμε, αλφα τάξεως, εμείς κάναμε μία, απαιτήσαμε έναν διακανονισμό και μειώθηκε το μηνιάτικο και αυτό, το μηνιαίο εισόδημά μας. Και ενώ μειώθηκε το εισόδημα αυτό, μπορώ να πω κατά 40%, συντοχρόνο, γιατί και πρώτη φορά μετά μας, μόλις άρχισε η κρίση και μετά πάλι, στη συνέχεια δεν μας έχουν να μας πληρώσουν επί μήνες. Και ας πούμε τώρα, ας πούμε, μας δίνουν, ξέρω εγώ, τα μηνιάτικα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Οπότε η αδυναμία εισπράξης από τη Μονή σημαίνει η αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων της Μονής. Αυτό είναι. Και όταν θα σας πω κάτι, και γι' αυτό, ας πούμε, Μάρτα, είχαμε πάντα αυτό το αβαντάζ και έτσι είχαμε τους πράκτορες εδώ πέρα ελεύθερους να μας εκμεταλλεύουν. Δηλαδή, δεν είχαμε αυτό το μπλοκάρισμα και αυτή την πίεση. Από τα έσοδα μας των Αθηνών, εμείς περνούσαμε τα έξοδα που κάναμε για την καλοκαιρινή σεζόν. Μάλιστα. Βέβαια, οι οικονομολόγοι αυτά τα θεωρούν απαράδεκτο. Αλλά τι να κάναμε, ας πούμε, εμείς. Εντάξει, λέμε μοναστήρι είμαστε, θα ανεχθούμε, ας πούμε. Και κάναμε, ας πούμε, να μας πληρώσουν και μισό χρόνο και ένα χρόνο. Δεν μας φαινόταν αυτό, ας πούμε. Τα παίρναμε όμως. Ποτέ όμως δεν αρνήθηκαν, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι να καταβάλουν, ας πούμε, τα ποσά τα οποία όφυλαν. Το μοναστήρι έχει κάνει λάθος επιλογές και επενδύσεις τελευταία, πιστεύετε? Δεν έχουμε κάνει καμιά επένδυση. Συζητείτε έντονα το θέμα της αγοράς του ξενοδοχείου Summer. Ναι. Συζητείτε ότι ήταν βεβαίως μια σωστή μεν κίνηση της Ιεράς Μονής. Ναι, οικονομικώς αλλά, δεν μας συνέφερε. Αλλά όμως στη συνέχεια και με την κρίση η οποία υπήρξε, δημιούργησε ένα πρόβλημα στη Μονή. Διότι είναι αναγκασμένη και να πληρώνει βεβαίως τις δόσεις στις τράπεζες, αλλά και από ό,τι ακούγεται, που προφανώς δεν ξέρω αν αληθεύει και θα ήθελα έτσι λίγο να το επιβεβαιώσετε, έχετε και εκεί ένα πρόβλημα εισπράξης των ναι, πιστεύω ότι θα λυθεί. Μας έχει υποσχεθεί ο ενοικιαστής ότι θα λυθεί μέχρι τον άλλο μήνα, θα λυθεί αυτό το θέμα. Να σας πω, εμείς όταν κάναμε αυτή την αγορά,
ελπίζαμε ότι αμέσως θα προβούμε στην ολοκλήρωση ενός έργου, ενός νέου ξενοδοχείου, το οποίο τότε χρηματοδοτείται και υπήρχε όλη... και θα κάναμε και εμείς ένα ξενοδοχείο επαγγελματικό, για να... το οποίο θα συνέφερε και απόψεως, από απόψεως τουριστικής, αλλά και από όψεως συνεδριακής και τα λοιπά, για να μπορεί και το μοναστήρι να έκανε ορισμένα συνέδρια σε μια συμφέρουσα τιμή και τα λοιπά, με τη συνεργασία που θα είχαμε. Αυτό όμως όλο το πρόγραμμα απέτυχε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορεί να είχαμε, ας πούμε, είχαμε αυτή την αποτυχία, αλλά όμως δεν πάβει όμως ότι αυτή η γη είναι έξι στρέμματα, ότι υπάρχει το ξενοδοχείο, ότι δεν έχει χάσει, ας πούμε, το κεφάλαιό του, δεν το έχουμε χάσει. Καταλάβατε, εντάξει. Δεν ήταν τόσο επιτυχής, ας πούμε, στο θέμα το επενδυτικό. Εάν όμως τα πράγματα γινόταν όπως τα είχαμε μελετήσει τότε, νομίζω ότι θα είχαμε μεγάλη, δεν θα είχαμε πρόβλημα σήμερα. Επειδή όμως επικρίνεστε στον επιχειρηματικό τομέα με το ξενοδοχείο, απέναντίας σχολιάζετε ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό περισσότερο στον ηθικό ή κοινωνικό τομέα, αναφερόμενοι πολύ ότι μήπως το μοναστήρι έχει σκεφτεί να φτιάξει ένα γυροκομείο στο συγκεκριμένο χώρο. Υπάρχει σαν σκέψη? Κοιτάξτε, πώς θα υπάρχει σαν σκέψη όταν αυτό, όπως είπε και η Μάγδα, πρέπει να πληρώσει τόσες δόσεις. Αν το γυροκομείο μας εξασφάλιζε τις δόσεις αυτές, να πληρώνονται οι δόσεις οι τόκοι. Λέμε όταν αποπληρωθεί, εν πάση περιπτώσει. Αν αποπληρωθεί, βεβαίως και υπάρχει η σκέψη. Η σκέψη πάντα υπάρχει να γίνει και το θεωρώ υποχρέωσή μου να γίνει, αλλά δεν μπορούμε τώρα αυτή τη στιγμή να ανοιχτούμε, Νίκο μου. Όπως πρέπει να πληροφορήσουμε και εσάς και το ακροατήριό μας, ότι επιτέλους, ενώ μας ταλαιπώρησε, ας πούμε, μια που λέτε για τον κοινωνικό τομέα τόσο πολύ ο Δήμος Λέρου και η αεροπορία, αποφασίστη να κάνουμε δωρεάν, εφόσον είναι για κοινωνικούς λόγους, αποφάσισε η αδερφότητα, απλώς περιμένουμε την έγκριση τώρα του Πατριαρχείου, θα γράψουμε τώρα στο Πατριαρχείο, αποφασίσαμε να γίνει δωρεά αυτή του ελικοπτέρου, αλλά εάν, συγγνώμη, το ελικοδρομείο αυτή η δωρεά, εάν όμως σταματήσει ο σκοπός αυτός, θα επινέρχεται πάλι στη Μονή. Ωραία. Ναι, με αυτόν τον όρο, ας πούμε, γιατί δεν είναι σωστό πράγμα. Είδατε, το ίδιο μας κάνανε και με, καταπατήθηκαν τόσα στρέμματα, τα οποία ακόμα δεν τα έχουμε, εκκρεμεί αυτό το θέμα με το αεροδρόμιο της Λέρου. Δεν είναι φιλανθρωπικός οργανισμός, εντάξει, αυτοί παίρνουν τα χρήματά τους και τα εισιτήριά τους και ούτε ποτέ εμείς ταξιδέψαμε δωρεάν, ούτε κανένας φτωχός ταξιδέψε δωρεάν. Νομίζω ότι σε μερικές φορές, ας πούμε, είναι το καλό που κάνουμε ότι είναι, δεν είναι καλό. Εντάξει. Αυτή η παραχώρηση θα γίνει προς το Δήμο Λέρου ή προς την αεροπορία? Θα γίνει απευθεία προς την αεροπορία. Ωραιότατα. Προς την αεροπορία. Και πιστεύω ότι απλώς περιμένουμε την έγκριση του Κοινωνικού Πατριαρχείου, το οποίο δεν μπορούμε, έτσι, επειδή είναι δωρεά και είναι μια δωρεά, έτσι, σημαντική. Είναι πέντε στρέμματα μας ζητάνε, το ξέρει ο Νίκος το θέμα. Και θέλω, σας παρακαλώ, η Μονή πάντα, όταν έχει πάντα την ευκαιρία, κάνει το καλό, Μάγδα, και όπως ξέρετε πάντοτε. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή εμείς δεν μας καταλαβαίνει και εμάς κανένας και προσπαθούν, οι μεν δεν καταλαβαίνουν, οι δε προσπαθούν να ενσπείρουν ζυζάνια ότι δημιουργούμε κακοδιαχείριση και όλες αυτές τις ανοησίες, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε κακοδιαχείριση έχουμε κάνει και τα σεβόμαστε και βλέπετε πόσο αμφιδωλοί είμαστε, το μόνο που κάναμε είναι έργο. Συν είναι περιττό να σας πω, βέβαια, αυτά που ξέρετε, ότι έχει τελειώσει το έργο του Αγίου Φωκά. Ξέρετε τι αγώνας είναι να γίνει μια αναστήλωση και ξέρουν μάλιστα και υπεύθυνοι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου πόσο επωδυνό είναι να κάνεις μία αναστήλωση, εντάξει, και πόσα χρήματα θέλεις. Εμείς κάναμε αυτή την αναστήλωση χωρίς να πάρουμε μία δεκάρα από τον κόσμο. Μόνο ορισμένοι 2-3 πάτμοι, οι οποίοι πήραν ένα καντήλι και κάτι άλλα που κάνανε δωρεές στην Άγιο Φωκά. Το 99,9% ήταν όλα από το κορβανά του μοναστηριού. Έγινε το κέντρο πολιτισμού, το οποίο μας κόστησε και αυτό πολλές εκατοντάδες χιλιάδες. Έγινε, όπως ξέρετε, συνεχίζεται κάθε χρόνο η λειτουργία του εργαστηρίου των εικόνων, δεν σταματάνε. Σταματήσαμε όμως αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Συνεχιζόταν και κάθε καλοκαίρι και η λειτουργία του συντηρητηρίου των χειρογράφων. Και όπως ξέρετε, αυτά τα δύο χρόνια όμως δεν αντέξαμε και σταματήσαμε. Στη συνέχεια, όπως γνωρίζετε, έχουμε αναλάβει ολόκληρο την Πατμιάδα σχολή της σχεδόν.
Και ξέρετε, πέρυσι και πρόπερσι πληρώναμε και τα φώτα και όλα. Όλα, τροφή για τα πάντα και συντηρήσεις και τα πάντα. Βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε συστηματική συντήρηση. Αλλά εν μέρει συντήρηση γίνεται και σωστή συντήρηση. Και θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος και με τον νέο σχολάρχη, ο οποίος ο άνθρωπος θυσιάζεται, εργάζεται αόκνος, καθημερινός και έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Και ό,τι πραγματικά κάνουμε φαίνεται, το υπολογίζει, το διευθετεί, προσέχει ο ίδιος, τα επιμελείται ο ίδιος και είμαι πραγματικά χαρούμενος γιατί αυτή η αγαστή συνεργασία μας έχει κρατήσει τη σχολή, την έχουμε σε ένα επίπεδο τη σχολή και είναι και τα παιδιά τα οποία ωφελούνται και τα παιδιά και παιδαγωγικώς τα παιδιά βελτιώνονται πάρα πολύ. Και είμαι πολύ περήφανος. Γίνεται μια ουσιαστική εργασία και λειτουργικά και οργανωτικά και παιδαγωγικά. Το οποίο Μάγδα μου, όπως ξέρετε και εσύ, Νίκο, που έχεις πείρα και εμπειρία από τα σχολεία, βλέπετε ότι είναι πολύ δύσκολες στις σημερινές μέρες μας. Και όμως πηγαίνετε μία μέρα να δείτε μέσα τα παιδιά και να δείτε, ας πούμε, και το ήθος τους και την οργάνωση και τα πάντα. Είμαι πραγματικά πολύ ευτυχής και πιστεύω ότι το Υπουργείο, από ό,τι μαθαίνουμε, θα κρατήσει την Πατμιάδα και την κρατάει κιόλας γιατί ακούει τα καλύτερα λόγια και βλέπει, ας πούμε, και την βελτίωση αυτή που γίνεται. Μάλιστα. Και να την κρατήσουμε. Τώρα, άλλο θέμα. Ας πούμε, το θέμα, ας πούμε, τι κάνουμε, ας πούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Άλλο θέμα είναι η σχολή μουσικής, η οποία λειτουργεί. Και όπως ξέρετε, είναι η σχολή του χορού. Ξέρετε, στη σχολή του χορού έχουμε και πολύ μεγάλες γυναίκες. Και μάλιστα μεταφέραμε και ένα τμήμα εδώ στη χώρα τώρα. Μάλιστα. Κάτω στο παλιό γεροκομείο, στον κάτω όροφο. Όπου έχουμε 20 χωριανές που πηγαίνουν. Λοιπόν, σχεδόν όλα τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν είναι πάνω από 180. Νομίζω και η κυρία Μάγδα είχατε γράψει και ένα άρθρο πολύ όμορφο και πολύ καλό που παρουσιάζεται όλο αυτό το έργο. Είναι απίστευτα και τα δεδομένα της Πάτμου. Εμείς, να σας πω κάτι, δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε ούτε το Δήμο, ούτε την Πολιτεία, εντάξει. Αλλά τα ελείποντα όμως, αφού μπορούσαμε εκείνες τις εποχές να τα συμπληρώσουμε, τα συμπληρώνουμε. Γιατί ο σκοπός του μοναχισμού και της Εκκλησίας πρωτίστως είναι πνευματικός. Δεν πάβει όμως, Νίκο μου, να είναι και κοινωνικός και εκπαιδευτικός ανά τους αιώνες. Υπάρχει, για να επανέλθουμε, μια οικονομική δυσπραγία στη Μονή αυτή τη στιγμή, γεγονός που δυσχεραίνει τις συναλλαγές με τους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι αρκετοί στη Μονή και έχουν και τις οικογένειές τους. Ακριβώς. Αυτή λοιπόν η οικονομική δυσπραγία, μας είπατε προηγουμένως, ότι οφείλεται στην μη πληρωμή των υποχρεώσεων κάποιων υπευθύνων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρώνουν γιατί δεν εισπράττουν ή εκ πεποιθήσεως δεν πληρώνουν. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί αυτό ακριβώς το στοιχείο, η αδυναμία πληρωμής... Δεν είναι εκ πεποιθήσεως, Νίκο μου. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι φαλήρισαν, μερικές οργανώσεις φαλήρισαν, αυτοκήρυξαν φτώχευση, μερικοί έχουν φτωχύνει λόγω των καταστάσεων των συγχρόνων οικονομικών καταστάσεων και ορισμένοι δεν μπορούν. Δεν υπάρχει, από ό,τι γνωρίζουμε, υπάρχουν αρκετά χρήματα τα οποία οφείλονται από την Πάτμου. Πάρα πολλά. Ακριβώς. Εκατοντάδες χιλιάδες. Και συγγνώμη Νίκο, έμαθα τελευταία γέροντα ότι θα προβείτε και σε διεκδικήσεις νομικές. Μα δεν γίνεται. Και μάλιστα όταν βλέπετε... είναι τουλάχιστον 5-6 τέτοιες περιπτώσεις. Ακριβώς, τα θέματα αυτά βεβαίως. Έτσι είναι, τα χειρίζεται βέβαια ο Ταμείας και ο Καθολικός Οικονόμος τα χειρίζονται μαζί με τους δικηγόρους. Οι οποίοι θα χειριστούν τα θέματα. Να σας πω κάτι. Εφόσον λέμε στον άλλον, δεν έχεις, άνθρωπε μου, να πληρώσεις, εντάξει. Ωραία. Το δεχόμαστε αυτό. Δεν έχεις να πληρώσεις. Φέρ το πίσω το ακίνητο. Γιατί δεν το διεκδικεί όμως η Μονή, αφού υπάρχει αδυναμία πληρωμής. Μα αυτό κάνουμε. Αρχίζουμε να διεκδικούμε. Και τα χρήματα. Ξέρετε πώς, να σας πω κάτι. Για το θέμα της, ας πούμε, της ασπής πρόνοιας, το διεκδικήσαμε. Αν δεν έβγαινε όμως η απόφαση του δικαστηρίου ότι εκείρεψε πτώχευση, εμείς δεν μπορούσαμε νομικά να επέμβουμε. Και τα χρήματα τα οποία χρωστούνται θα τα διεκδικήσετε. Βέβαια και θα τα. Γιατί η συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι, από ό,τι πληροφορούμαστε, την απόφαση της αδερφότητας να επιβάλλει κάποιο εισιτήριο στην είσοδο των τουριστών. Κοιτάξτε. Τόσο στην αποκάλυψη, όσο και στη Μονή, γεγονός που δημιούργησε, να το πούμε σε εισαγωγικά, θύελλα αντιδράσεων από τους εμπλεκομένους τουριστικούς, ναι, πράκτορες, λοιπόν, να σας ασχολούμαστε με τα επαγγέλματα. Βεβαίως, και τους επαγγελματίες, οι οποίες νομίζω δεν θα θυγεί κανένας, προσέξτε να δείτε. Εμείς λοιπόν είχαμε πέσει επί τα
τα τελευταία 7 χρόνια σε μία πραγματικά εκμετάλλευση. Είχαν επινοήσει πράκτορες στις εκδρομές Scenic, αν ξεγνωρίζετε. Ποιες είναι, έτσι ονομάζουν Scenic. Τι γινόταν? Τι είναι αυτό? Αυτό, μπαίνανε λοιπόν στα... Παίρνανε τους τουρίστες, τους πηγαίνανε στο σπήλαιο, δεν άφηναν τίποτα και μετά τους έκαναν μία βολτίτσα από το προς τα πάνω, μια περιοδία και έφευγαν ούτε στο μοναστήρι, ούτε στο μουσείο, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Δεύτερον, άλλη μεγάλη εκμετάλλευση. Έμπαιναν μέσα ιδίως οι Ιάπωνες, οι Κινέζοι, έμπαιναν όλοι μέσα από τον Ιανουάριο που έρχονται με τα καραβάκια από απέναντι από τη Μικρά Ασία. Έμπαιναν μέσα και μόνο που θα πήγαιναν στο καθολικό και θα χρησιμοποιούσαν τις τουαλέτες μας. Εμένα τα πω όλα όπως έχουν. Έτσι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η δουλειά τους. Έσοδα λοιπόν, εμείς έπρεπε να ανοίξουμε τα φώτα, έπρεπε να ανοίξουμε το μοναστήρι, να έχουμε υπάλληλο κτλ. Έσοδα μηδέν. Άλλη εκμετάλλευση. Και λέμε για συστηματική εκμετάλλευση. Ναι, αλλά λοιπόν, οι πράκτορες όμως εισέπραταν κάποιο αυτό αντίτιμο από την είσοδό τους στην Ιερά Μονή. Οι κρουαζιέρες πληρώνονται. Κοιτάξτε, για να έρθουν προσκύνη και δεν αποδίδονται. Κοιτάξτε, αυτό δεν ξέρω τι συμφωνία επισυνάπτουν με το κάθε πρακτορείο. Γι' αυτό και πάνε και οι πατέρες, εμείς να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Εμείς θα απαιτούμε στην είσοδο το ποσό και έχουν δίκιο όλοι οι πατέρες. Έχουν δίκιο. Είναι ομόφωνοι. 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 Δεν έχει... όχι μόνο ομόφωνοι. Και όλη η συμβουλή μας οικονομική μας είπαν δεν υπάρχει μέσα στο διέξοδο που είμαστε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι, αλλά γέροντα λένε ότι δεν υπάρχει προηγούμενο μοναστήρι σε μοναστήρι να πληρώνει κανείς εισιτήριο όταν μπαίνει μέσα. Όχι, να σας πω, εγώ θα σας δώσω έναν κατάλογο με πάνω από 14 μοναστήρια που είναι στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών είναι και τα μετέωρα. Τα οποία εδώ και δεκαετία στα μετέωρα υπάρχει το εισιτήριο, στην είσοδο, στην είσοδο. Δεν μπορούμε, εμείς δεν μπορούμε, να σας πω κάτι κυρία Μάγδα, εμείς διατηρούμε ένα ολόκληρο προσωπικό, το οποίο είναι πραγματικά και μία στήριξη οικονομική για την κοινωνία της Πάτμας. Είναι πάνω από 20 οικογένειες και το καλοκαίρι είμαστε 35 υπάλληλοι, 35 υπαλλήλους. Λοιπόν, δεν μπορεί δηλαδή εμάς, όσο είχαμε όλα τα έσοδα εξ Αθηνών, μπορούσαμε να πορευτούμε, τώρα δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να λάβουμε κι εμείς ένα μέτρο επιτέλους. Και να σας πω κάτι. Όσοι μπαίνανε τώρα μέσα στο μουσείο, το πλοίο, ας πούμε, η εταιρεία, έβγαζε, ας πούμε, ένα ποσό, λέγανε, ας πούμε, θα μπουν 100 άτομα στο μουσείο. Εμείς από αυτά θα παίρναμε εισιτήριο. Από αυτά όμως δεν μπαίνανε και τα 100 μέσα στο μουσείο. Γιατί αρχόντουσαν, δεν μπορούσαν, ήταν λίγο ηλικιωμένοι, κουραζόντουσαν και δεν ανεβαίνανε τα σκαλιά. Μπαίνανε μέσα μέχρι το καθολικό. Μετά δεν κατέθεταν την κάρτα τους, η οποία ήταν το αντίτιμο του εισιτήριου. Οπότε αυτά τα χρήματα επανερχόντουσαν και τα παίρνανε οι πράκτορες. Εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή μέχρι πού έχουμε φτάσει, μέχρι επίπεδο βλακείας. Είχαμε σε επαφή με τις εταιρείες των κρουαζιερών που γίνονται να τους πείτε αυτά τα προβλήματα για να προλάβετε πιθανές αντιδράσεις από την εφαρμογή του νέου μέτρου? Κοιτάξτε, το νέο μέτρο δεν αντιδράσουν τόσο, γιατί να σας πω κάτι, εμείς το διαμοιράσαμε το εισιτήριο, δεν αυξήσαμε τίποτα. Ναι, εννοώ όσον αφορά την ίσπραξη των χρημάτων στην είσοδο των μονών, αποκάλυψης και... Εμείς το είπαμε από το Σεπτέμβριο έχουμε ειδοποιήσει. Πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί το εισιτήριο, πού πληρώνει κανείς και τι πληρώνει? Κοιτάξτε, έχει διαμορφωθεί στην είσοδο του σπηλαίου, θα πληρώνει 2 ευρώ. Όλοι? Όλοι, πλην ας πούμε των προσκυνητών των Ελλήνων ας πούμε και των Πατμίων ας πούμε. Πλην των Πατμίων δεν θα πληρώνουν. Υπάρχει γέροντα μια ένσταση εδώ. Ναι. Από και την κοινή γνώμη και από τους πράκτορες, ότι ο διαχωρισμός αυτός των Ελλήνων από τους ξένους ακούγεται λίγο ρατσιστικός. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι είναι θέμα εντοπιότητος, ότι αυτό, εντάξει. Δηλαδή, ποια είναι η λογική που, για να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα? Η λογική είναι ότι το θέμα της εντοπιότητος, εκεί είναι, ας πούμε, όταν είναι ο άλλος από εδώ, δεν θα του πάρω εισιτήριο, καταρχήν δεν το συνηθίζαμε τόσα χρόνια. Όταν λέτε από εδώ, είναι από την Ελλάδα, Από την Ελλάδα και από την Πάτμα ιδίως. Όταν τώρα ο Γιάννης Πατινιός, πότε δεν του πήραμε
Εμείς εισιτήριο παίρναμε τώρα 40 χρόνια, 50 πόσο, από το 70 που ήρθαν τα πρώτα. Λοιπόν, δεν πήραμε ποτέ, θα πάρουμε τώρα από το Πάτμιο εισιτήριο, ας πούμε. Να σας πω, το θέμα μας είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και εμείς δεν θα χάνουμε όλα τα εισιτήρια αυτά τα οποία χάναμε τόσο καιρό. Και με αυτόν τον τρόπο και είπαμε, οι πατέρες επιμένουν στο ΚΑΣ, αλλά περιμένουμε όμως. Εμείς αποφασίσαμε και αναθέσαμε, βέβαια με την εντολή όπως γνωρίζετε και από το Πατριαρχικό Γράμματος, αναθέσαμε όλη την οργάνωση και τον έλεγχο σε ειδική ορκωτή εταιρεία, η οποία θα καταστρώσει μαζί με τους αρμοδίους, με την αρμοδία Επιτροπή της Μονής, τον ταμείο, τον λογιστή, τον οικονόμο, τον καθολικό. Ένα στρατηγικό ένα στρατηγικό πλαίσιο. Και θα ρυθμίσουν όλες τις λεπτομέρειες, να σας πω κάτι. Γέροντα, 8 μέρες μας μένουν από την άφηξη του πρώτου κουραζιερόπλου. Εντάξει, να σας πω κάτι. Όλα αυτά, τα βασικά τα έχουμε πει, έχουν προειδοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Οι πράκτορες έχουν δεχτεί. Βέβαια, τι να το δεχτούν, ας πούμε. Οι πράκτορες, Μάγδα μου, γιατί να μην το δεχτούν, πού είναι η αδικία ή πού είναι το πρόβλημα, ας πούμε. Παράλληλα, βέβαια, με την υποχρέωση καταβολής των ποσών τα οποία χρωστούνται. Βέβαια, να καταβάλουν, γιατί μας χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα. Και θέλω να σας πω, ενώ ας πούμε στην αρχή είχαμε με το ένα πρακτορείο πρόβλημα, τώρα φέτος έχουμε και με το δεύτερο πρακτορείο. Το οποίο το έχουμε σφραγίσει πάνω από 30, επιταγής πάνω από 30.000. Και δεν μου λέτε πώς θα περάσω εγώ. Και ήταν επιταγές οι οποίες ήταν μέσα στους νεκρούς μήνες, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Πώς θα περάσω, δηλαδή, έλατε Νίκο λίγο στη θέση ας πούμε το μοναστηριό. Αν θα θέλατε να μας λέγατε ένα συνολικό ποσό που χρωστούν οι τουριστικοί πράκτορες της Πάτμου. Είναι ενδεικτικό, ακούγεται ότι είναι ένα ποσό γύρω στις 400.000 ευρώ. Αληθεύει αυτό? Όχι, δεν πιστεύω, ότι είναι ποσό. Τώρα, είναι τώρα δεν θέλω να πω, ας πούμε. Κατά τη χαμηλότερο ή υψηλότερο δεν μετράει. Το θέμα είναι όμως ότι τα χρήματα είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Μονής και την αποπληρωμή και των υποχρεώσεων. Λεπτό, κύριε Νίκο μου, αυτά τα χρήματα πρέπει να μας είχαν δώσει εδώ και τόσους μήνες. Και πάλι, ας πούμε, κάνουμε μια οικονομία, ας πούμε, να τα δώσουν μέσα σε αυτούς τους μήνες, να μην τους πιέσουμε. Αυτοί δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, εμείς πώς θα περάσουμε όλο το χειμώνα. Πώς θα πληρώσω εγώ το ρεύμα των παιδιών, το ρεύμα της σχολής, το ρεύμα του μοναστηριού, τα λειτουργικά μας έξοδα, από πού θα τα πω. Και βέβαια και η πληρωμή των αμοιβωμένων εργατών τους υπαλλήλους. Δυσκολεύονται από το χειμώνα. Οικογενειάρχες, πράγματα και αυτά και έχουμε άλλο μεγάλο πρόβλημα. Πώς όλα αυτά θα καλυφθούν. Και βλέπετε ας πούμε, δηλαδή μας πατάνε κάτω, κάνουμε υπομονή, προσπαθούμε να τους παρακαλάς και βλέπετε πώς συμπεριφέρονται. Δηλαδή είναι εξωφρενικό αυτό το πράγμα. Εμείς εξασκήσαμε όλη την αγάπη μας, όλη την οικονομία. Από εκεί και πέρα φτάνουμε στη βλακεία. Δηλαδή θα μας περάσει για βλάκες πια και το Πατριαρχείο και ο ομορφωμένος κόσμος και οι οικονομολόγοι θα μας περάσουν ότι είμαστε πια βλάκες. Δηλαδή φτάνουμε στο επίπεδο πια της βλακείας. Δεν είναι σωστό πράγμα. Εάν ανέχεστε. Βέβαια, είναι η ανοχή μας και έχει ξεπεράσει κάτω. Και μην ξεχνάτε ότι και νομικά έχει ένα όριο. Δηλαδή, μπορεί εγώ να με καθίσει μετά ο καθένας στο σκαμνί και να τα τραβιέμαι εγώ και να μην ξέρω τι να κάνω εγώ. Δηλαδή, υπάρχει και το θέμα είναι πολύπλευρο. Γέροντα, κατά την προσωπική μου άποψη, την ταπεινή, θα έλεγα ότι αυτό που αποφασίστηκε από το Πατριαρχείο να εγκαταστήσει εδώ, όχι να εγκαταστήσει, αλλά να βάλει κάποιους ορκωτούς λογιστές και να σας προμηθεύσει με ένα know-how εδώ οικονομικό, είναι μια υποτίθεται καλή κίνηση για να μπορέσει να σας προφυλάξει και εσάς. Διότι δεν είστε οικονομολόγος. Όπως το λέτε, ακριβώς. Και οπωσδήποτε ορισμένα προφανώς λάθη όπως χαρακτηρίζονται που έχουν γίνει στο παρελθόν ίσως να είχαν αποφευχθεί. Και ένα λάθος που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου είναι το λάθος με την εταιρεία αυτή, την Αρχιπέλαγος που είχατε φτιάξει και με στην οποία εκκρεμούσαν κάποιες επιταγές για αγορές με Πάτμιο ιδιώτη. Ναι, ναι, μάλιστα. Πληροφορήθηκα λοιπόν ότι αυτά έχουν μπει στο δρόμο τους. Ναι, ναι. Πιστεύετε ότι αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή είναι όντως σωστό από την άποψη ότι θα αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοια πράγματα? Κοιτάξτε, φυσικά και θα αποφευχθούν από όλα τα πράγματα, αλλά δεν είναι το παν, είναι Μάγδα μου, είναι η κατοχύρωσή σου και το Πατριαρχείο και η διαφάνεια. Διότι αυτό που λέτε το θέμα με την Αρχιπέλαγος,
Το αρχιπέλαγο φωτός, ό,τι και να έκανε, ας πούμε, δεν είναι πλάκι ούτε το Ταμείο της Μονής, ούτε το Ταμείο της Εξαρχίας. Αυτά όλα προσπάθησα εξιδίων μου και με εταιρεία, τη βοήθεια. Έτσι, ένα λεπτό. Οποία... Όχι, μην την αναφέρω. Ήταν μια εταιρεία. Δεν έχει εμπλακεί το μοναστήρι σε αυτή την εταιρεία. Ποιος έχει εμπλακεί? Αυτή η εταιρεία είναι μια εταιρεία την οποία κατευθύνει ο ηγούμενος. Είναι μονοπρόσωπο. Είναι μονοπρόσωπο. Ναι, αλλά... Ένα λεπτό. Μην τα συγχαίωμε. Ακριβώς. Εμπλέκεται ο ηγούμενος γιατί αυτή η εταιρεία θέλαμε να διαχειριστεί, ας πούμε, ένα-δυο βιβλία δικά μου τα οποία έχουμε δώσει με απόφαση της αδερφότητος, τα οποία προμηθεύει στη Μονή αυτή η εταιρεία και όπου αλλού χρειαστεί. Λοιπόν, και είχαμε, ο σκοπός μας είναι, ας πούμε, από αυτή την εταιρεία να μπορεί να βοηθά την Εξαρχία και τη Μονή. Όταν λοιπόν υπήρξε το πρόβλημα, ας πούμε, υπήρξε ένα πρόβλημα με την Αρχιπέλαγος, με αυτή την εταιρεία, όλα αυτά τα προσπαθήσαμε μέσα της εταιρείας να λυθούν τα προβλήματα. Δεν είναι πλάκι το μοναστήρι και όπως κακώς ορισμένοι το λένε, ούτε ήταν πλάκι το μοναστήρι, ούτε ήταν πλάκι η Εξαρχία. Και αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Και γι' αυτό, ας πούμε, μετά είπε το πατέρα ότι λογιστές και να γίνονται, γιατί, ας πούμε, παράλληλα, όλοι, ας πούμε, μας κατηγορούσαν και γράφανε ανώνυμα γράμματα και επώνυμα γράμματα στο Πατριαρχείο Καταγγελιών για αυτό το θέμα. Οπότε έληξε αυτό το θέμα, έχει ρηχθεί άπλετο φως και τελειώνει η υπόθεση, ας πούμε. Καταλάβατε. Κλείνοντας αυτό το θέμα, πιστεύω να προχωρήσουμε παρακάτω. Οι σχέσεις πάντα Μονής και Δήμου ήταν σε αγαστή συνεργασία. Θέλετε να μας πείτε πώς διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μεταξύ Δήμου και Μονής? Κοιτάξτε, να σας πω ότι έχουμε μια αγαστή συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο, ότι συζητάμε τα θέματα και με ενημερώνει για τα θέματα και εγώ ότι έχω, ας πούμε, τον ενημερώνω, ας πούμε, για τα θέματα των εισιτηρίων και όλα αυτά τα θέματα που η Μονή παίρνει απόφαση, γιατί υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση, όπως γνωρίζετε. Ναι. Και βγαίνει ο καθένας και λέει λόγια του καφενείου και ανοησίες πολλές φορές. Πολλές φορές συναντιόμαστε και τον ενημερώνω από την απόφαση και εγώ και το κάναμε αυτό και αυτό και αυτό το λόγο, ας πούμε. Και εκείνος ενημερώνει και εμένα και ορισμένα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν άμεσα, όπως είναι, ας πούμε, το συγκοινωνιακό θέμα, όπως είναι το θέμα του νοσοκομείου, όπως είναι τα θέματα, τα κοινωνικά θέματα, τα οποία εμείς θέλουμε και εμείς να συμβάλλουμε και να βοηθάμε, όπως γνωρίζετε. Υπάρχει περίπτωση να διαταραχθούν οι σχέσεις σας και το λέω αυτό γιατί. Γιατί από ό,τι έχετε εκφραστεί και στο παρελθόν, θα υπάρξει πρόβλημα στις σχέσεις Δήμου Μονής με την προσπάθεια την οποία κάνει ο Δήμος να κυνηγήσει κατοίκους της Πάτμου, οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο θεωρούνται από το Δήμο ως καταπατητές σε περιουσία η οποία δεν ανήκει στο Δήμο και στην ουσία ανήκει στη δικαιοδοσία της Ιεράς Μονής. Ο Δήμος βέβαια εκμεταλλεύεται εκείνο το περίφημο νοταρικό γράμμα, το οποίο δεν έχει καμία νομική αξία. Σε τι ενέργειες θα προβεί η Μονή για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους θα κυνηγήσει ο Δήμος με αγωγές? Η Μονή, άμα μπορούμε νομικά να τους προστατεύσουμε και εμείς, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε να τους προστατεύσουμε. Εμείς αυτό δεν πάει να πει ότι όταν θέλουμε τα δικιά μας μισούμε. Όχι, ή θα εμπλακούμε. Εσείς θα διεκδικήσετε την πάλε ποτέ ιδιοκτησία σας, η οποία το 1720 με άτυπο τρόπο μεταβιβάστηκε στο Δήμο. Να ξέρετε ότι και του Παπάνη, του κυρίου Παπάνη, του κτηματολόγου, οι απόψεις είναι ότι αυτά όλα ανήκουν στη Μονή. Αυτή είναι αντιδράσατε στη δήλωση από τη μεριά του Δήμου, γιατί από ό,τι ξέρω δεν έχετε καμία ένσταση. Δεν έχουμε κάνει αυτό. Θα κάνετε, γιατί νομίζω μέχρι το 2013 λίγη. Είναι μέχρι το 2013. Αυτό θα απασχολήσει την αδερφότητα αυτό το θέμα. Άρα θα απασχολήσει την αδερφότητα. Θα μας απασχολήσει. Γέροντα, εμείς σας λέμε γέροντα, ενώ θα έπρεπε να σας πούμε άγγιοι καθηγούμενοι. Δεν πειράζει. Αλλά η οικειότητα η οποία έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας κτλ. Μας κάνει να σας λέμε, να σας αποκαλούμε έτσι λίγο πιο απλά, λίγο πιο είναι οικία. Το πιο παραδοσιακό, ναι. Όπως ξέρουμε, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κρίση και αυτά φυσικά που βλέπουμε και στις οθόνες μας, που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά μας προβληματίζουν. Βεβαίως, εδώ στην Πάτμο δεν τα βλέπουμε. Όμως, εσείς, σαν ηγούμενος της Ιεράς Μονής, έχετε προσέξει ότι υπάρχει μια τέτοια αύξηση εδώ στην Πάτμο ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη? Μήπως το προσέξατε από το ότι έρχονται εδώ σας και μιλάω πάντα για τους κοιτάξτε, πάντα κατοίκους της Πάτμου. Υπάρχει κάποια αύξηση ανθρώπων πάντα οι οποίοι ακούτε, κυρία, επικαλούνται, ναι, τη βοήθειά σας και την αλληλεγγύη σας? Ακούτε πάντα
σε όλη αυτή την θητεία της Οικουμενίας μου, τη διακονία αυτή, πάντα έρχονται άνθρωποι, να ξέρετε. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε να λέμε πώς και τι και ποιοι, διότι δεν είναι στο πράγμα. Μην ξεχνάτε ότι η προσωπική ανάγκη είναι θέμα προσωπικών δεδομένων. Και μάλιστα η Εκκλησία δεν περίμενε τον όρο προσωπικών δεδομένων που βγήκε τα τελευταίες δεκαετίες. Η Εκκλησία που ανέκαθεν είχε το απόρριτο και έτσι εξομολογήσε, αλλά και το απόρριτο να μην προσβάλλει κανέναν άνθρωπο, ούτε με τις αμαρτίες του, ούτε με τις οικονομικές του ανάγκες. Εμείς βοηθάμε πολλούς ανθρώπους. Βέβαια, τα τελευταία, και μάλιστα θέλω να σας πω ότι μέσα στα 12 χρόνια, τα 10 χρόνια βοηθούσαμε μηνιαίως. Βγάζαμε και επιδόματα για τους φοιτητές, όπως ξέρετε, όπως θυμάστε. Αυτά τα τελευταία 2 χρόνια αδυνατούμε να βοηθήσουμε τόσο συστηματικά όσο βοηθούσαμε. Αλλά όμως να σας πω κάτι. Παράλληλα με το φιλόπτωχο ταμείο της Εξαρχίας και με τα φιλόπτωχα ταμεία των Ενωριών, να ξέρετε ότι βοηθιέται πάρα πολύ κόσμος στο χώρο. Μακάρι να μπορούσαμε, Μάγδα μου, όπως ας πούμε και με τα τρόφιμα ας πούμε, που μας εμπιστεύτηκαν ας πούμε, οι εφοπλιστές, μακάρι να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες ενέργειες και πάλι να τους παρακαλέσουμε να μας στείλουν κάτι, να κάνουμε πάλι με αυτόν τον ίδιο τρόπο. Ας πούμε, έστω να ανακοφιστούν για μια εβδομάδα πάλι μερικοί άνθρωποι που έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Θα το προσπαθήσουμε αυτό να σας πω. Όμως παρατηρήσατε κάποια έξαρση, κάποια αύξηση ανθρώπων? Έχουμε μια αύξηση. Υπάρχει, δηλαδή αν θέλατε να το εκτιμήσετε ποσοτικά, ποσοστιαίως μάλλον, ναι. Ποσοστιαίως. Μπορώ να σας πω ότι έχει αυξηθεί όχι πάρα πολύ σε εμάς τοπικά, αλλά ένα 10% έχει αυξηθεί, 15% τόσο. Όχι όσο σε άλλα νησιά που ακούσατε ότι προχωρούν στα 325, 30, 35. Εμείς δεν έχουμε τόση μεγάλη κρίση, ας πούμε, όσοι έχουν άλλοι χώροι. Εγώ ευελπιστώ, ξέρετε, στον τουρισμό και πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε τουρισμό, έτσι. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι το κύρος του Σπηλαίου και με όλα αυτά τα γεγονότα, με τα οικονομικά και όλα αυτά, ας πούμε, κάνει το σύγχρονο άνθρωπο ολονέ να έχει και πιο μεγάλο ενδιαφέρον για την αποκάλυψη. Και πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα χαθεί ποτέ το κύρος και η φήμη της Πάτμου και η εργασία αποκατάστασης εκεί του δρόμου που θα οδηγήσει και τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό μπορεί, πιστεύω να έχουν ολοκληρωθεί. Βλέπετε ότι βγαίνουν λίγα-λίγα τα χρήματα, είναι ολόκληρη η γραφειοκρατία, όπως ξέρετε τώρα απαιτείται. Εδώ θέλω όμως τη δυναμική εγώ του Πατριάρχη να παρέμβει και να προωθήσει όλες αυτές τις διαδικασίες. Μα κοιτάξτε, αυτές κανένας δεν μπορεί να επέμβει, δεν είναι δημοκρατικό, κύριε Νίκο. Όχι, όχι να επέμβει, να αποπλέξει από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Είναι όροι τους οποίους δίδει η Ευρωπαϊκή σήμερα, η Ευρωπαϊκή κοινότητα. Ας πούμε, βλέπετε τώρα, ενώ παλιά ας πούμε, θέλουν ας πούμε, να αγοράσουν πρόκειες. Σας λέω, ένα είδος. Ανά είδος για ένα τομέα, όχι μόνο από όχι τιμολόγιο, συγγνώμη, αυτό δεν είναι τίποτα. Θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός, μάλιστα, προκήρυξη, και αφού θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία, μετά να προχωρήσουμε. Δηλαδή και εμείς πληρώνουμε με τις αμαρτίες των παλιών προφανώς. Με τις κομπίνες και τις ρεμούλες που γίνονται. Βέβαια, μα τι θα κάνουμε. Η Ευρώπη βάζει πιο αυστηρά μέτρα, αφού γινόταν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ξέρετε, τι θα γίνει. Και εγώ νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Είναι καλό, διευκρινίζεται και η κατάσταση και ξεκαθαρίζει και είναι και καλυμμένοι αυτοί οι οποίοι διοικούν το έργο. Διότι τη διοίκηση και την ανάθεση του έργου την έχει η αρχαιολογία, όπως ξέρετε. Και αυτοί πρέπει να είναι κατοχυρωμένοι, να μην βγαίνει κανένας να λέει ό,τι θέλει, ας πούμε. Όσο μπορούν να είναι πιο διαφανείς και να υπάρχει διάβγεια, όπως λέμε σήμερα, σε κάθε τι και τελειώνει η υπόθεση. Δυστυχώς για να εξασφαλιστούν αυτά, πρέπει να πάμε σαν χελώνες. Οπότε πάμε σαν χελώνες στο θέμα. Γιατί ξέρετε και με εμάς πρέπει να γίνει αυτή η διόδοση, γιατί δεν είναι σωστό πράγμα και μερικά γεροντάκια που έρχονται. Εντάξει, δεν λέω για να ανεβούν στο μοναστήρι, αλλά τουλάχιστον μέσα στο Ιερό Σπήλαιο, που είναι και επιθυμία ζωής, μια ζωής να έρθει ο άλλος να μπει μέσα στο σπήλαιο, να δει το σπήλαιο, ότι πρέπει να το προχωρήσουμε και να τελειώνει επιτέλους αυτή η κατάσταση. Ναι. Και ένα. Και κάτι σχετικό με την ερώτηση που έκανα εγώ, ένα συμπλήρωμα με την προηγούμενη ερώτηση που έκανα σχετικά με το θέμα της πρόνοιας και της αλληλεγγύης στη δύσκολη αυτή περίοδο.
Η κοινότητα εκπαιδευτική εδώ και κυρίως οι καθηγητές και οι εκπαιδευτικοί που έρχονται στη Βάσμο από άλλα σημεία της Ελλάδος, έχω πληροφορηθεί ότι αντιμετωπίζουν μετά τις μειώσεις των μισθών τους κτλ. Πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Και μάλιστα έχω πληροφορηθεί ότι έχουν ζητήσει και τη βοήθεια της Ιερασμονής και για στέγαση αλλά και για η οικονομική βοήθεια. Είναι έτσι. Οικονομική δεν μπορούμε. Βοήθεια, αλλά εμείς στεγάσαμε μερικούς καθηγητές που μπορούσαμε, όσους μπορούσαμε. Τέσσερις, ας πούμε, στεγάσαμε, ναι. Γέροντα, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο αυτής της συνέντευξης, θέλω να μας πείτε κάτι για ένα γεγονός το οποίο προξένησε έτσι ανάπτυκτα συναισθήματα στην κοινωνία της Πάτμου και έχει σχέση με την αποστολή του Πατριαρχικού Γράμματος με το οποίο πάβονται από τις θέσεις τις οποίες κατήχαν δύο καλόγριες αδερφές της Ιεράς Μονής της Ζωοδόχου Πηγής από τον θόκο της Ηγουμένης και από το αξίωμα της Εκκλησιάρχησας. Μπορείτε να μας πείτε τι έχει γίνει με αυτό το γεγονός? Κοιτάξτε να σας πω, επειδή το θέμα είναι, Νίκο μου, είναι μία δικαστική υπόθεση της Εκκλησίας, ήθιστε η δεοντολογία αλλά και η κατοχύρωση δεν λέγονται ποτέ για ποια αδικήματα δικάζονται. Ναι. Και δεν μπορώ, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα, θα δείτε και στις δημοσιεύσεις μου λέει «εκαθυρέθη ο τάδε διά υπέπραξε», χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα ναι, τι επειδή το Πατριαρχικό Γράμμα ναι. αναφέρει ότι εσκανδάλισαν τα συνειδήσεις των πιστών. Εντάξει, ας πούμε, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ας πούμε, εμείς είχαμε κάνει προ 2 ετών ένα φάκελο στο Πατριαρχείο, τον είχαμε καταθέσει, είχαμε ορίσει ανακριτή τον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος διεξήγαγε όλες τις την έρευνα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι, αυτό μπορώ να σας το πω, ότι δεν απεδέχθησαν, δεν κατέθεσαν, δεν καταδεχόντουσαν να καταθέσουν στον ανακριτή τίποτε. Μόλις. Και μάλιστα, δεν δεχόντουσαν τα γράμματα τα οποία τους έστελνα. Τα έστελναν πίσω. Με διάφορες προφάσεις, ή δεν τα έπαιρναν, ή έφευγαν, ή έκαναν, ή έδειχναν. Δηλαδή, είχαμε μια περιφρόνηση χειρής του είδους. Και... Δεν εννοούμε για αυτό που σε ρώτησα προηγουμένως, δεν αφορά βέβαια τα το θέμα καθαρά εκκλησιαστικά. Το θέμα μήπως είναι... έχει σχέση και με την απήθεια. Κοιτάξτε, η οποία το θέμα είναι καθαρό διοικητικό θέμα. Ναι. Είναι καθαρά διοικητικό θέμα. Το οποίο ας πούμε... Δηλαδή όλες οι ενδείξεις συνάδουν στο ότι υπάρχει μία αδιαφορία από μέρους των αδελφών, των μοναζουσών μάλλον, σχετικά με το θέμα της αυτονόμησης την οποία προσπάθησαν να κάνουν με τη δημιουργία ξεχωριστού ΦΕΚ, όπου θα δημιουργούσε περιπτώσεις οβιότητας της εκάστοτε ηγουμένης. Δεν είναι αυτό κύριε Νίκο. Ο τρόπος είναι όλος αυτός, ο οποίος τα κατοχύρωσαν. Είναι αντιεκκλησιαστικός τρόπος και αντικανονικός τρόπος. Δεν μπορώ, μπορούσα και εγώ, είμαι 12 χρόνια ηγούμενος, δεν μπορούσα και εγώ στα ΦΕΚ, μάλιστα που είμαι έξαρχος, να πιάσω να δημοσιεύσω και εγώ ένα καταστατικό όσμιο, όπως μου κατέβει, όπως θα κρίνω εγώ και να έχω κατοχύρωση, είναι σωστό, αν δεν εγκρίνει το πα... Έχουμε εκκλησιαστική, δηλαδή, εδώ έχουν πλήρη, μια πλήρη αδιαφορία θα λέω, όχι άγνοια, της εκκλησιαστικής μας αρχής. Η Εκκλησία δεν είναι αμπέλη ξέφραγο. Εμείς μπορούμε να οικονομούμε τα πράγματα. Αλλά η διοίκηση, και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι στην Πάτμο, ότι υπάρχει εκκλησιαστική διοίκηση. Εξασκούμε όλη την οικονομία μας. Αλλά όταν δούμε ότι ο άλλος δεν συνετίζεται, θα πρέπει να, πάρει το παιδαγωγικό του μάθημα. Άρα λόγια ανυπακοής περισσότερο οδήγησαν το Πατριαρχείο να πάρει αυτή την απόφαση. Το Πατριαρχείο έχει 1000 δίκια, δεν έχει άδικο. Εγώ εισηγήθεν ακόμα χειρότερα πράγματα. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι, δεν θέλω να... το θεωρώ ότι δεν είναι σωστό πράγμα να δημοσιεύουμε εμείς αυτές τις θέσεις. Τις πραγματικές. Ο φάκελός τους είναι εδώ πέρα και το Πατριαρχείο οποιαδήποτε... Εγώ τα έχω στείλει όλα στο Πατριαρχείο. Εκείνο έκρινε και ξέρει τι κάνει η Μητέρα Εκκλησία. Και μάλιστα ο Πατριάρχης γράφει μετάλγους, με πόνο ψυχής. Παίρνει αυτή την απόφαση. Γιατί όπως ξέρετε Νίκο, στην αρχή το Πατριαρχείο είπε να μην γίνει τίποτα, εντάξει. Μετά πάλι επανήλθαμε και συνεχίζεται μια κατάσταση η οποία είναι στην ουσία διοικητικής φύσεως. Δεν αναγνωρίζουν
τη διοίκησή τους και νομίζουν ότι είναι μία αυτοκέφαλη μονή. Τα πάντα υπάγονται στην εξαρχία εδώ πέρα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην υπάρχει στην εξαρχία. Και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα? Τώρα είμαστε στην καταγραφή όλων των κοιμηλίων. Όπως ξέρετε, έχουμε ορίσει δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι η οποία καταγράφει, αποτελείται από τον πατέρα Γεώργιο, από τον πατέρα Γρηγόριο και τον κύριο Ιωάννη τον Σωτηρίο, που είναι και εξειδικευμένοι σε αυτό το τομέα. Και η άλλη ομάδα είναι παραλαβής από τον πατέρα Πολύκαρπο, ο οποίος είναι ο καθολικός οικονόμος, είναι ο πατήρ Ιουστινιανός, ο οποίος διατελεί εφημέριος, και από τον πατέρα Βαρθολομαίο, ο οποίος είναι διάκονος και, όπως ξέρετε, είναι και νομικός. Από αυτούς, ας πούμε. Όταν λοιπόν τελειώσουν όλα αυτά, οι μοναχές φύγουν, αποχωρήσουν από την Ιερά Μονή, τι θα γίνει από εκεί και πέρα? Από εκεί και πέρα θα αναλάβει, θα στείλει μία ομάδα η Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού, όπως λέει, θα εφαρμοστεί το πατριαρχικό γράμμα. Έχετε, δηλαδή, η Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού το έχει αποδεχτεί αυτό? Βεβαίως το έχει αποδεχτεί και προετοιμάζεται. Μάλιστα. Έχουν σταλεί όλα τα γράμματα και προετοιμάζεται με προσευχή και με πνευματικό τρόπο. Όπως γνωρίζετε, η Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού πρωτίστως έχει το πνευματικό της τρόπο. Και αυτό μας χαροποιεί. Είναι όταν πήγανε όλα τα συνημμένα γράμματα και όταν συνοδεύτηκε η Πατριαρχική Επιστολή, η Σεπτή Πατριαρχική Επιστολή από τα δικά μας γράμματα, οι γερόντες έπεσαν αδερφές όλες να κάνουν προσευχή, θέσουμε θέμα προσευχής, και λειτουργεί με ένα πολύ πνευματικό τρόπο, όπου θέλει, δεν θέλει βιασύνες, σιγά σιγά θα αποφασίσουν και γι' αυτό οι αδερφές και θα συνονοηθούμε για τα περαιτέρω. Δεν σπάει έτσι όμως ο ιστός, ο θρησκευτικός του ρόλου και του έργου το οποίο έχει να επιτελέσει η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού με τη μεταφορά κάποιων ικανότατων προφανώς? Δεν μου λες όταν δημιουργείται το μελίσι, κύριε Νίκο, όταν δημιουργείται, πώς τα λέμε? Τις κερίδρες? Όχι, όχι, όταν τα... Το βασιλικό πολτό? Όχι, το βασιλικό. Όταν δημιουργεί τα άλλα, πώς τα λέμε τα άλλα... Όταν αποσπάτε το μελίσι, όταν το ένα μελίσι δημιουργεί άλλα μελίσια. Ναι, πώς τα λέμε αυτά? Πώς λέγεται το νεοδημιουργημένο μελίσι? Το σμάρι. Λοιπόν, το σμάρι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν δημιουργεί σμάρια. Πάει να πει ότι το κύριο μελίσι θα χάσει τη δύναμή του? Όχι, μετά. Μια κυψέλη ευθαλή και προκομμένη και εργατική και πνευματική μπορεί να δημιουργεί σμάρια. Τέτοια σμάρια δημιούργησε και η αδερφότητα του Γέροντα Εφραίμ στο Άγιον Όρος, και από σμάρια, αυτά τα σμάρια έγιναν οι αδερφότητες της Κωνσταμονίτου, της Φιλοθέου, της Ξενοφόντος. Πάντως, λοιπόν, από την άλλη είναι ενθαρρυντικό, γιατί εάν επιδείξουν οι αδερφές που θα πάνε στη ζωοδοχοπηγή τον ίδιο ζήλο τον οποίο αποδεικνύουν και επιδεικνύουν στον Ευαγγελισμό, πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά, γιατί είναι μια μέλισσα πραγματικά παραγωγής μελιού ο Ευαγγελισμός. Με ήθος, με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, με αγάπη, με χριστιανικά ιδεώδη. Είναι λοιπόν, θα είναι ένα ζμάρι, κύριε Νίκο. Εντάξει, το οποίο παράγει, αυξάνει και... εγώ πιστεύω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε, Γέροντα. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί πάντα διακονείτε την αλήθεια. Και εκείνο ό,τι εμείς νομίζω, ό,τι πραγματικά εκείνο που θέλω... Έτσι πραγματικά και από μέρους μου και να πω και στους πατμίους αδερφούς μας και σε όλους τους ακροατές μας ότι ό,τι λέτε είναι αλήθεια και προσπαθείτε να πείτε την αλήθεια και κάτι εμείς που δεν κάναμε σωστό να το πείτε και το λέτε κιόλας. Και αυτή είναι η αντικειμενικότητα της δημοσιογραφίας, και η δημοσιογραφία από τη στιγμή που διακονείται την αλήθεια είναι ωφέλιμη, είναι παιδαγωγική και βοηθάει όλους μας, και εμάς που διοικούμε, και τον λαό και τους πάντες βοηθάει. Φτάνει να μην διακονούμε το ψεύμα, τη συκοφαντία και τη λάσπη, η οποία είναι η διαστρέβλωση της δημοσιογραφίας και είναι ο αντίποδας της δημοσιογραφίας, ό,τι χειρότερο και ό,τι επαχθές στον κόσμο. Εύχομαι ο Θεός να σας κρατεί και εσάς υγιείς, δυνατούς, να διακονείτε πάντα τη δημοσιογραφική αλήθεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.